Βλέπουμε ήδη στα πλάνα μας τώρα, όπως ήδη έχουμε πει, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε στην Αθήνα και διέκοψε τις διακοπές του. Βρέθηκε από νωρίς το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου και όπως βλέπουμε τώρα επισκέπτεται το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Εκεί σίγουρα θα έχει ενημέρωση, θα ενημερωθεί για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο του γραφείου, τον κύριο Τσιόδρα, και τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τον υποδέχονται τον κύριο Μητσοτάκη στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Δεν έκανε βεβαίως καμία δήλωση, μπήκε μέσα προκειμένου να ενημερωθεί. Προφανώς στη συνέχεια θα έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Μαρίνα η Παπαδάκη να μας δώσει σε λίγο, θα έχουμε σύνδεση μαζί της, να μας δώσει το ρεπορτάζ που καλύπτει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με την Μαρίνα Παπαδάκη. Μας ακούει. Καλησπέρα και σε βλέπουμε, Μαρίνα. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα. Πριν από λίγο το είδατε κι εσείς, έφτασε εδώ στο συντονιστικό στο Χαλάνδριο ο Πρωθυπουργός. Συνοδευόταν από τους στενούς του συνεργάτες. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μέχρι νωρίς το μεσημέρι βρισκόταν στα Χανιά, ωστόσο επέστρεψε σπευμένα από τις διακοπές του στην Αθήνα, ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου να ενημερωθεί, ήρθε εδώ. Είναι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, μαζί με τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να δουν τόσο πώς κυμαίνεται το πυρηνικό μέτωπο, όσο και τι κινήσεις γίνονται, ποιος συντονισμός θα ακολουθηθεί στην πορεία προκειμένου οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Μένεις εκεί, παρακολουθείς. Θα έρθουμε και στην συνέχεια.